Με όπλο τη μαντήλα, ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να γυρίσει την Τουρκία οριστικά στο Ισλαμικό παρελθόν της, ανατρέποντας πλήρως τον κοσμικό χαρακτήρα του κεμαλικού κράτους. Με το βλέμμα στις εκλογές, πρότεινε μάλιστα δημοψήφισμα για τροποποίηση του συντάγματος που θα εγγυάται το δικαίωμα στις γυναίκες να φορούν την Ισλαμική μαντήλα στο δημόσιο, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Αν και στην Τουρκία οι απαγορεύσεις για τη μαντήλα καταργήθηκαν το 2013 από τον ίδιο, όταν η Ερντογάν επιχειρεί να κάνει ρελάνς και να φέρει σε δύσκολη θέση τον αντίπαλό του Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, ο οποίος, αν και κεμαλιστής για ψηφοθυρικούς λόγους, έχει προτείνει την εισαγωγή νόμου που θα εγγυάται το δικαίωμα στην Ισλαμική μαντήλα. Στην Τουρκία όμως, μαζί με το κοσμικό κράτος υποχωρεί και η δημοκρατία. Πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε, παρά τις εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις, νόμος που ποινικοποιεί την παραπληροφόρηση και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων με ποινές που φτάνουν έως και φυλάκες 3 ετών, ανοίγοντας το δρόμο στη σκληρή λογοκρισία του τύπου. Η Τουρκάλα pop star Gülsen, που έχει συλληφθεί τις επόμενες ημέρες στα δικαστή κινδυνεύοντας με 3 χρόνια φυλακή, επειδή από σκηνής έκανε ένα σχόλιο που θεωρήθηκε απρεπές για το θρησκευτικό σχολείο στο οποίο είχε φοιτήσει ο Ταγί Περντογάν. Με αφορμή και τις 500 συλλήψεις που έγιναν την Τρίτη για διασυνδέση με τον αυτοεξόριστο ημάμι Γκιουλέν, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας ταύτισε τον Ταγί Περντογάν με τον Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Ο σιδερένιος κανόνας που συνεχίζει να επιδιώκει ο Ερντογάν είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένος με τον Πούτιν και τον Σι παρά τον ΝΑΤΟ. Αυτό το τελευταίο κύμα πολιτικών συλλήψεων είναι περαιτέρω απόδειξη της ανάγκης για τη ΣΥΠΑ και άλλα δημοκρατικά έθνη να απαιτήσουν από την Τουρκία να σταματήσει να προδίδει τις αξίες στις οποίες βασίζεται η συμμαχία μας.